ξέρω παγίτης. Ναι. Γι' αυτό έχει και αυτό το χαρακτηρισμό επίθετο στο τέλος. Ναι. Είναι ο προστάτης της δικαιοσύνης. Μάλιστα. Δεν έχει δικαστήρια, δηλαδή δεν γίνονται δικαστήρια σήμερα. Ναι, δεν γίνεται σε κανένα μέρος της Ελλάδας, δεν υπάρχει δικαστήριο. Αυτό ίσχυε από πάντα ή τώρα τελευταία. Πάντοτε. Δεν το ήξερα δυστυχώς. Λοιπόν, τι γίνεται. Έχω μπερδευτεί τελευταία. Έχω μπερδευτεί. Μου έχουν έρθει όλα απότομα. Από το Σάββατο και μετά, δηλαδή από όλα αυτά τα σκηνικά. Μου έχουν έρθει απότομα. Και έχω ένα πρόβλημα τώρα εγώ. Έτσι. Εγώ έχω πει εδώ στον κόσμο, το έχω πει και δημόσια γιατί δεν έχω κανένα πρόβλημα. Ότι είμαι τέτοια φάση. Εγώ όταν σκέφτομαι κάτι, όταν νιώθω κάτι, το λέω. Μου έχει κοστίσει πολύ βέβαια αυτό. Λέω, ξέρει ο κόσμο που με ακούει, το ακροατήριο, ότι εγώ τον Κούγια το έχω πει χιλιάδες φορές, τον συμπαθώ πάρα πολύ. Δεν ξέρω γιατί, ρε παιδί μου, μου βγάζει κάτι ωραίο. Άλλοι, οι περισσότεροι τον αντιπαθούν. Αυτό το παρεθετικά. Όχι περισσότεροι, κάντε λάθος. Στον χώρο το δικό μου, ρε παιδί μου, λέω. Εδώ βγάζουν μια τρέλα μαζί σας, έτσι. Θέλουν να σας ορμάνε. Λίγο χρόνο, ξέρετε. Πολύ χρόνο θα σας δώσω. Γι' αυτό ξεκίνησα με το. Τι πόσο έγινε. Πόσο χρόνο έχουμε στη συζήτησή μας. Δύο ώρες. Δύο ώρες δεν έχω εγώ. Πολύ, αλλά... Είδατε. Αλλά τουλάχιστον μισή ώρα τουλάχιστον πιστεύω. Εύκολα, εύκολα. Λοιπόν, ακούστε με κάτι. Και θα ήθελα να με αφήνετε να δίνω ολοκληρωμένες απαντήσεις. Και δεν θα ήθελα την ώρα που δίνω την απάντηση να μου κάνετε νέα ερώτηση. Ό,τι θέλετε, ό,τι θέλετε, εγώ ακούω. Εάν πραγματικά η συζήτηση προάγει και την είδηση και δώσει και απαντήσεις οποιονδήποτε έχει ερωτηματικά, να μείνω και παραπάνω. Εάν πρόκειται να μείνουμε σε εντυπώσεις μόνο και να κάνουμε επίδειξη αδιαλαξίας, εσείς σαν δημοσιογράφος και εγώ σαν Κούγιας, είναι κάτι που δεν θα βοηθήσει. Ωραία. Και στα site, να ξέρετε, θα παίξει αύριο αυτή η διαφήμιση, γιατί σήμερα κάνω απεργία. Οπότε είμαστε μια χαρά άνετα. Ωραία. Πάμε λοιπόν να δούμε τα πράγματα με τη σειρά. Πάμε. Με ρωτήσατε πώς είναι τα πράγματα και θέλω να ρωτήσω. Τι συνέβη. Ένα λεπτό. Είδατε, δεν με αφήνετε την πρώτη στιγμή. Εντάξει, να ρωτήσω. Θα ήθελα να περιμένετε. Ναι. Πώς είναι τα πράγματα. Γιατί η ζωή με εμένα είναι διάφορα μέρη. Είναι. Η ζωή μου είναι η προσωπική μου ζωή. Είναι των παιδιών μου δηλαδή. Δεν έχω οικογένεια άλλη παρά τα παιδιά μου. Είναι η επαγγελματική μου ζωή. Και είναι και η ζωή μου που έχει σχέση με το ποδόσφαιρο. Η οποία φαντάζομαι θέλετε να απασχολήσει την εκπομπή σας. Εννοείται. Άρα λοιπόν περιοριζόμαστε στο ποδόσφαιρο. Δεν θα κάνουμε μια γενικότερη συζήτηση και θέλετε να το εξειδικεύσουμε και στο τι συνέβη στο παιχνίδι του Σαββάτου της Κυριακής με τον ΠΑΟ. Ό,τι ήθελα να πω το είπατε εσείς. Ναι, ακριβώς. Έτσι, άρα λοιπόν η συζήτηση από εδώ και πέρα περιορίζεται γύρω από το ποδόσφαιρο. Με αιχμή του δόρατος το τι συνέβη στον Λάρισα μετά το παιχνίδι ή κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού με τον ΠΑΟΚ που οδήγησε σε οτιδήποτε άλλο αφορά το ποδόσφαιρο πια. Έτσι δεν είναι. Ακριβώς. Ναι, δεν παρεμβαίνω καθόλου γιατί δεν έχω να πω κάτι. Πάμε λοιπόν. Πείτε μου. Άρα λοιπόν από εδώ και πέρα με ρωτάτε. Ωραία. Και εγώ θα απαντάω. Λοιπόν, τι έγινε στο παιχνίδι του Σαββάτου κατά τη διάρκεια του αγώνα αρχικά και μόλις τελείωσε. Μετά θα πάμε στα όσα. Κατά τη διάρκεια του αγώνα έγινε ό,τι είδατε. Δηλαδή, κατά τη διάρκεια του αγώνα δεν έχουμε κάτι να συζητήσουμε μεταξύ μας. Το είδατε. Γιατί καθόσαστε στον πάγκο. Δεν είναι το πρώτο παιχνίδι που καθόμαστε στον πάγκο. Ναι, εγώ για το Σάββατο μιλάω μόνο, δεν είπα και τα άλλα. Σε όλα τα παιχνίδια. Εκτός από το παιχνίδι με την ΑΕΚ που δεν με άφησαν. Γιατί πήγε και μου έκανε μήνυση ο Μελισσανίδης ότι του έκανα ψευδή καταμήνυση για την επίθεση που έγινε από αυτό και την πράγμα. Ναι. Και δεν μπορεί να με να ταλαιπωρηθώ να κάτσω δύο ώρες στο τμήμα γιατί εμείς δεν έχουμε αυτόφορο. Σε όλα τα άλλα τα παιχνίδια. Ναι. Κάτσε στον πάγκο. Εκτός από το παιχνίδι με την ΑΕΚ και με τον Πανιόνιο, γιατί με τον Πανιόνιο δεν πρόλαβα να πάω. Πήγα λίγο αργότερα με το γιο μου, είχαμε μια εκδήλωση και δεν πρόλαβα να καθίσω και είχε το γιο μου μαζί και δεν ήθελα να τον αφήσω μόνο του. Και στο παιχνίδι με τον Ατρόμητο και στο παιχνίδι με τον Αστέρα Τρίπολης, κάθισα στον πάγκο. Σε όλα τα παιχνίδια στη Λάρισα, κάθισα στον πάγκο. Ναι. Άρα λοιπόν δεν ήταν κάτι που ήταν επιλεκτικό. Και κάθισα και σε όλα τα παιχνίδια γιατί θέλω να βοηθήσω. Το μεν παιχνίδι με τον Ατρόμητο, με τον Αστέρα Τρίπολης, είχαμε τον Πάο προπονητή και οποιοδήποτε άλλος είχε φύγει ο Φιντάνης ο βοηθός του και δεν υπήρχε κάποιος που να κάνει διερμηνία από τα αγγλικά στα παιδιά και ήθελα να βοηθήσω. Κάνατε διερμηνία δηλαδή. Ορίστε. Κάνατε εσείς τα διερμηνία. Και συγχρόνως να το στηρίξω κιόλας γιατί ήταν το πρώτο παιχνίδι στη Λάρισα μετά από ένα πολύ άσχημο αποτέλεσμα τον Ολυμπιακό που πραγματικά και η εικόνα μας και το σκορ ήταν εικόνα και σκορ διασυρμού. Και ήθελα να το στηρίξω και να στηρίξω και τα παιδιά. Το δεύτερο παιχνίδι ήταν γιατί είχε έρθει ο κύριος Μονητής ο Ματάης
Και αυτό επίσης θέλω να κάνω. Άρα λοιπόν ήταν σημασιολογικό. Από εδώ και πέρα, με το που ήρθε ο Φιντάνης και ο οποίος είναι ο πρώτος προπονητής πια, δεν πρόκειται να με ξαναδείτε στον πάγκο. Άρα λοιπόν δεν είναι κάτι που έγινε με αφορμή του παιχνιδιού αυτού. Εντάξει, και πολύ το ζήτησα. Και να σας πω ότι είχα ξανακαθίσει και πέρσι, μετά τη φυγή του Σιούλη, σε όλα τα παιχνίδια. Ναι. Τελικά, τέλος πάντων, μου φαίνεται ότι έχετε αποθυμένο να γίνετε προπονητής. Όχι, θα σας πω κάτι στα Γιάννενα. Όλη τη χρονιά που πήραμε το ποτάσμα από τη Γάμα, που μας, η ομάδα ήταν 5 χρόνια, 3 χρόνια, και ανεβήκαμε κερδίζοντας και μέσα στις έδρες των αντιπάλων μας, όλη τη χρονιά κάθισα στον πάγκο. Το ίδιο κάθισα και στην Παναχαϊκή στον πάγκο. Όλη τη χρονιά μαζί με τον Ηλία, τον Φιντάνη. Τη χρονιά που ανέβηκε η Παναχαϊκή από τη Γάμα στη Β' που ήταν 5 χρόνια, πριν την πάρω εγώ δηλαδή, πάλι κάθισα όλη τη χρονιά στον πάγκο μαζί του. Άρα λοιπόν δεν είναι κάτι που έχει σχέση με την επαφή μου με τον προπονητή, είναι ηθική στήριξη, ειδικά στα παιχνίδια στη Γάμα Εθνική και στο Βόρειο Όμιλο και στο Νότιο Όμιλο, που ήταν πόλεμος εκείνα τα χρόνια. Ήταν στα Μέν Γιάννενα, ήταν παντοκρυταρία της παράγκας της πολύ μεγάλης. Και στην Παναχαϊκή ήταν η παντοκρατορία και το μίσος εναντίον μου του Μαρινάκη, που μας κυνηγάγανε όπου και να πηγαίναμε, και είχαμε απέναντί μας Τσακογιάννηδες, Μπέους. Καταλαβαίνετε τι κόσμο είχαμε απέναντί μας. Ναι. Ενώ τώρα λένε ότι τα έχετε καλά με τον Μαρινάκη. Η παρουσία, είμαι δικηγόρος. Είμαι δικηγόρος του ομίλου. Δεν τα έχω καλά. Ναι, πριν μαλώνατε τώρα τα. Εγώ θέλω να το ρωτάω όλα. Πριν μαλώνατε τώρα τα έχετε καλά. Όχι απλώς μαλώναμε, δεν μαλώναμε. Υπήρχε και από την περιά του και από την περιά μου μίσος. Μίσος. Το οποίο εξελίχθηκε από τη μεριά μου σε 2 δικογραφίες. Από πού πήγαζε, από πού πήγαζε. Ορίστε. Από πού πήγαζε το μίσος αυτό. Πήγαζε από το ότι εγώ είχα δημοσιοποιήσει τις κασέτες που μου είχε δώσει ο πατέρας το 2011, ναι, που υπήρχαν συζητήσεις με τον Μπέο, με τον Δαλούκα, και ναι, κανόνιζαν και συνεννούνται για πράγματα τα οποία τους εξέθεταν. Ότι ο Μπέος μπορούσε να βάλει οποιοδήποτε διαιτητή ήθελε τότε και κανόνιζε ποιος θα πάει στο Άρης Παναθηναϊκός ή οποιονδήποτε άλλο διαιτητή, του έλεγε και πώς να παίξει. Και εγώ ήθελα να εκθέσω τον Μπέο, γιατί ο Μπέος ήταν αντιπαλός μου και την παρέα του, τον Τζακογιάννη τότε, είναι αυτή η δικογραφία που δικάζουν τώρα, και χρησιμοποίησα μια κασέτα που μου την έδωσε ο πατέρας, που χωρίς να έχω καμία διαφορά με τον Μαρινάκη, απεκάλυπτε ότι ο Μπέος μιλούσε με τον Μαρινάκη όλα αυτά τα πράγματα. Ο Μαρινάκης δεν μου το συγχώρησε και πέρασα πολύ δύσκολα χρόνια. Όλα αυτά τα χρόνια που... Πολύ δύσκολα, τι εννοείται. Δηλαδή, η ομάδα μου ήταν η καλύτερη ομάδα και δεν ανέβαινε. Ξεκίνανε. Από εκεί πέρα, όταν τελείωσε με την Παναχαϊκή, ναι, και πήρα τη Λάρισα, εκείνο το χρονικό διάστημα ο Γιάννης ο Βρέτζος, και το έχω διηγηθεί πολλές φορές. Ναι. Της οικογένειας του οποίου υπήρξα δικηγόρος, αν θυμάστε την εποχή που ο Τριανταφυλλόπουλος το θυμάμαι, είχε βγάλει τον καθηγητή Βρέτζο, ότι ήταν βασανιστής στο Πταπύργιο, και εγώ ήμουν δικηγόρος της οικογένειας Βρέτζου. Και ο Τριανταφυλλόπουλος έχασε όλες τις δίκες εκείνες και όλοι αυτοί που εμφανιζόντουσαν βασανισμένοι καταδικάστηκαν να πληρώσουν 800 χιλιάρικα στην οικογένεια Βρέτζου. Κατά σύμπτωση ο Γιάννης ο Βρέτζος, το παιδί του αδελφού του, είναι ο Γιάννης ο Βρέτζος που κάνει κουμάντο στον Ολυμπιακό. Κουμάντο. Ναι. Είναι ο διευθύνων σύμβουλος και ο αρχηγός. Ναι. Είναι ο Γιάννης ο Βρέτζος. Ναι. Ήρθε και με βρήκε και μου λέει μαζί με τον Γιάννη τον Κουρτάκη, που είναι ο επικεφαλής του ομίλου παραπολιτικά, ότι κύριε Κούγια, τέρμαστε, θέλουμε σαν δικηγόρο. Και ανέλαβα τον όμιλο όλο ως δικηγόρος και έχω αναλάβει όλα αυτά, μεταξύ των οποίων και το τελευταίο του απεκάλυψα τη σκευωρία που προσπάθησαν να στήσουν κάτω του Μαρινάκη, ότι είναι ο χρηματοδότης του Νουρουάν, με αποτέλεσμα την Πέμπτη να αποκαλυφθεί η σκευωρία και να είναι κατηγορούμενος ο Καμένος, τελικά η Βουλή δεν τον παρέπεψε. Και ο Χριστοφορίδης, ο λιμενικός, που εκκρεμεί η δίωξή του πια στον αυτοδικείο, και την άλλη μέρα έγινε επίθεση εναντίον μου από τον Μελισανίδη και τους δύο Μπράβους. Άρα τα πράγματα είναι πολύ απλά. Οι απόψεις μου για το Μαρινάκη εκείνης εποχής είναι δεδομένες, δεν τις πήρα πίσω, και από την άλλη μεριά. Δηλαδή το κονέ, επιτρέψτε μου την έκφραση, το έκανε ο κύριος Βρέτζος για να τα βρείτε με τον κύριο Μαρινάκη. Δεν έκανε κονέ, με προσέλαβαν ως δικηγόρο. Ναι. Έναντι πολύ μεγάλης αμοιβής. Ναι. Είναι η δουλειά μου. Εγώ επιβιώνω, κύριε Σαγόρα, από τη δουλειά μου. Δεν έχω ούτε επιχειρήσεις, ούτε εργοστάσια τσιγάρων, ούτε βενζινάδικα. Έχω μόνο την επιστήμη μου, την συγκρότηση προσωπικότητός μου, την επαγγελματική, που 43 χρόνια θεωρείται ότι είναι αποτελεσματική για αυτούς που με εμπιστεύονται. Έχω χειριστεί όλες τις σπουδαίες υποθέσεις στην Ελλάδα, από τον Πρωθυπουργό της χώρας, έχω περαστεί, από τον Δήμαρχο της Θεσσαλονίκης, από οποιοδήποτε πολιτικό, όλους τους μεγάλους επιχειρηματίες, χρόνια ολόκληρα ήμουν και είμαι δικηγόρος της οικογένειας Αγγελοπούλου,
άλλων πολύ μεγάλων οικογενειών της Αθήνας που είχαν διάφορες αντιδικίες οικογενειακές και επιχειρηματικές. Έχω υπερασπιστεί πάνω από 24.000 δίκες. Έχω κάνει 785 ανθρωποκτονίες. Έχω κάνει περίπου 11.000 περίπου κακουργήματα από αυτές τις δίκες. Ναι. Στη δουλειά μου καταξιωμένος. Δεν μπορώ όμως να μην έχω τη δουλειά μου αυτή και να κάνω δημόσιες σχέσεις με τον ποδόσφαιρο. Και ο κύριος Σαβίδης. Περιμένετε να τελειώσουμε αυτό το θέμα με τον κύριο Μαρινάκη. Τώρα οι σχέσεις με τον κύριο Μαρινάκη είναι κανονικές, normal, έτσι. Δεν έχετε κανένα πρόβλημα. Δεν μισεί ο ένας τον άλλον. Έχω. Μα τα καταλάβετε. Τονίζω σαν συγκεκριμένο. Εμένα, εγώ δεν είχα πρόβλημα μαζί του. Αυτός είχε πρόβλημα μαζί μου για τη δημοσιοποίησα τις κασέτες το 11, 8 Μαρτίου το 11. Ναι. Δημοσιοποίησα τις κασέτες και ακολούθησαν όλα αυτά που ακολούθησαν. Και εγώ είχα μίσος μαζί του γιατί θεωρούσα ότι επηρεάζει μαζί με την ΕΠΟ, με όλους αυτούς που πιάσανε οι κασέτες μετά όταν υπέκλεπταν τα τηλεφωνήματα, ανεβάζαν τον Πλατανιά αντί για την Παναχαϊκή, ανεβάζαν οποιαδήποτε ομάδα, τον Ηλιούπολη αντί για την Παναχαϊκή, ναι. Γιατί εγώ είχα αποκαλύψει τις κασέτες που ενεπλέκεται και ο Μαρινάκης. Αυτή είναι η διαφορά. Σε όλα αυτά που προαναφέρατε, στο τέλος γιατί βάλατε και το κομμάτι της φασαρίας εκεί με τον Μελισανίδη και τους μπράβους του που είπατε? Γιατί ως δικηγόρος πια του ομίλου. Και τι έγινε εκεί πέρα? Μαρινάκης, εγώ κατάφερα μέσα σε 2 μήνες και ανέδειξα ότι αυτή η σκευωρία που στείλανε, ότι η υποψία, γιατί δεν υπήρχε μια κατηγορία ποτέ, ήταν ότι η υποψία που διεχέει το από τις εκπομπές του Θωμαίδη, ναι, ότι ο Μαρινάκης είναι ο χρηματοδότης, ότι δεν μπορούσαν αυτοί οι άνθρωποι να έχουν αυτά τα χρήματα, ότι αυτά τα ναρκωτικά τα έχει χρηματοδοτήσει κάποιος πολύ μεγάλος, ναι. Εγώ κατάφερα με την συμμετοχή μου εκεί πια να αναδείξω αυτό που έγινε μετά από 2 μήνες, 3. Εκδόθηκαν εντάλματα σε αυτούς που ήταν πραγματικοί χρηματοδότες, οι οποίοι είναι πολύ μεγάλοι επιχειρηματίες. Ποιοι? Τούρκοι, Βέλγοι κτλ. Ναι. Και ασυγχρόνως ότι όλο αυτό που είχε φτιαχτεί ήταν μια σκευωρία. Μισό λεπτό, αυτή η υπόθεση με τον Νουρουάν έχει τελειώσει, ας πούμε. Είναι εκεί πάρει για άλλο τον Μαρινάκη έχει τελειώσει. Για τον Μαρινάκη έχει τελειώσει. Δεν το ήξερα εγώ αυτό. Αυτή η προσπάθεια. Αυτό δεν βγάζουν προσπάθεια. Πότε έγινε αυτό? Αυτό έγινε. Αυτή η αποκάλυψη έγινε γιατί βγήκαν τα εντάλματα συλλήψεως των χρηματοδοτών. Είδατε που δεν βγαίνει προς τα έξω τίποτα. Και τι χρηματοδότες είναι δηλαδή, τι, Τούρκοι και Βέλγοι? Ναι, οι οποίοι πολύ μεγάλοι επιχειρηματίες, περάνω πάση υποψίας. Ωραία. Και ο Μελισανίδης που εμπλέκεται σε αυτό και έγινε η φασαρία στη Λιφάδα? Εγώ αποκάλυψα για λογαριασμό του Κουρτάκη, ο οποίος επίσης ενεπλέκεται από τον Καμένο, ότι ναι, ένας λιμενικός Χριστοφορίδης, ο οποίος είναι το κεντρικό πρόσωπο αυτής της ιστορίας, ναι, προσπαθούσε να δωροδοκίσει τον κρατούμενο φυλακές και καταδικασμένο εσόβια Γιαννουσάκη, να πει ότι ο χρηματοδότης είναι ο Μαρινάκης. Και εγώ αποκάλυψα με τις ενέργειές μου ποιοι είναι οι πραγματικοί χρηματοδότες, και το δεύτερο δεν είναι αυτό. Με τις ενέργειες του γραφείου μου και τις νομικές ενέργειες. Ότι ο Χριστοφορίδης είχε πάει να κάνει έρευνα στο σκάφος του Μελισανίδη μαζί με την επικεφαλής του τμήματος των ναρκωτικών της ΔΟΕ, για μια ψεύτικη καταγγελία σου αποδείχθηκε ότι εκεί υπάρχουν ναρκωτικά και ράβδι χρυσού. Πήγε ο Κακέτης εκεί και τους βρήκε, τους έφερε σε επαφή με τον Μελισανίδη και με το περιβάλλον του Μελισανίδη, και από εκεί πέρα άρχισε ένα στήσιμο. Αυτό αποκαλύφθη. Ο Κακέτης? Έτσι. Ο Στίβο, γνωστός, έτσι. Ο Στίβο. Ωραία, και τι έγινε στην Κλειφάδα τώρα ξαφνικά? Εκείνη την ημέρα έγιναν αυτά και την επόμενη μέρα το βράδυ εγώ μέσα στο σπίτι μου εκεί πήγε στη Βουλιαγμένη, μένω 38 χρόνια. Στη Βουλιαγμένη, και ναι, ήρθαν δύο βράδυ, με κλώτσαν στο κεφάλι. Τις επόμενες μέρες. Μου, εκεί που καθόσαν στο καφέ, ας πούμε. Εκεί στα καλά καθούμε με δύο πολύ μεγάλους επιχειρηματίες και τις γυναίκες τους. Ναι. Με κλώτσαν στο λαιμό μου, στο κεφάλι μου και πραγματικά αυτό ανεδείχθη. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Μα δεν είναι ο Μελισανίδης εκεί ο ίδιος? Με το... αυτό. Ο ίδιος προσωπικά δεν. Εντάξει, υπάρχουν 15 μάρτυρες. Ήταν μαζί εκεί. Με... ορίστε. Ήταν εκεί ο κύριος Μελισανίδης? Όχι βέβαια, ήρθαν 3 αυτοκίνητα, κατέβηκαν 10 άνθρωποι κάτω, με χτύπησαν και έφυγαν. Μισό λεπτό, εσείς δεν πλακωθήκατε με τον κύριο Μελισανίδη που έγραφαν? Δεν πρόλαβα να αντιδράσω. Καθόμουν σε μια καρέκλα, σε μια πολυθρόνα. Από εκεί έφαγα μια κλωτσά στο κεφάλι. Ναι. Και από εκεί και πέρα έπεσα κάτω και με κλωτσάγαν όλοι. Αυτή είναι η πραγματικότητα τώρα. Αφήστε τώρα. Μην πάμε τώρα στο Μελισανίδη. Όχι, λέω, επειδή δεν είχα μιλήσει από τότε. Λοιπόν, πάμε το Σάββατο. Λοιπόν, τι έγινε το Σάββατο τώρα, κύριε Κούγια, πείτε μου. Στη διάρκεια του αγώνα δεν έγινε τίποτα, έτσι, όλα καλά. Έγινε κάτι, είδατε κάτι περίεργο? Το match, όχι, το match έτσι πως πήγε είναι το αποτέλεσμα. Κάντε ένα σχόλιο για το παιχνίδι, ρε παιδί μου, για το αγωνιστικό κομμάτι. Θα μπορούσαμε να έχουμε χάσει ένα 0 και θα είναι σοπαλία. Είναι δίκαιο το αποτέλεσμα. Εκτός από τη φάση, ούτε ο ΠΑΟΚ είχε κάτι παραπάνω εκτός από τη φάση του Μάτου. Δεν θυμάμαι μια φάση που τον οφείλει κάτι. Είναι πέναλτι εκείνο του Μάτου που ζητάει ο ΠΑΟΚ. Κάρμα.
Εκείνο το σμπρόξιμο στο μάτος είναι πέναλτι. Προς Θεού, ρε παιδιά τώρα. Εντάξει. Εάν, κοιτάξτε το, κοιτάξτε την χειρολαβή που κάνει ο Βαρέλα στον Περόνα. Αν θέλουμε να ψάξουμε για πέρα. Ναι, αλλά δεν θα παραπενθεί ο Κατσικογιάννης γι' αυτό το. Δεν παραπέμφθηκε ο Κατσικογιάννης. Δεν παραπέμφθηκε για τίποτα. Δυστυχώς δεν παραπέμφθηκε γιατί έπρεπε να παραπέμφθει για το σπάσιμο της μύτης. Δεν παραπέμπεται. Δεν παραπέμφθηκε. Όχι. Δεν γνωρίζω. Εδώ άλλο. Δεν ξέρω. Μπορεί και να παραπέμφθει. Ναι, εδώ λένε ότι είναι έτοιμος. Έχει παραπέμφθει. Τέλος πάντων. Λοιπόν, τελειώνει το παιχνίδι. Εάν κάποιος πρέπει. Ένα λεπτό, μην βιάζει. Εάν κάποιος πρέπει να παραπονείται, είναι ότι από το 30 έπρεπε να παίζει ο ΠΑΟΚ με 10 παίχτες. Γιατί ο Ζαμπράνο σπάει με εγκληματική αγωνιά τη μύτη, την έκανε θρύψαλα του Κρίσμαν που έβαλε τον γκολ μετά, ο οποίος έπαιξε με κάταγμα όλο τον αγώνα, δεν είχαμε δυνατότητα να βάλουμε άλλο παίχτη, γιατί δεν είχαμε άλλους παίχτες, έχουμε τραυματίες πάρα πολλούς, και εχθές έκανε 6 ώρες εγχείρηση. 6 ώρες. Κόνα βάλτε. 6 ώρες εγχείρηση. Και δεν θα είναι, 15 μέρες είναι, δεν μπορώ να το χρησιμοποιήσω. Έβγαλε μετά τον κουλούρι. Έβγαλε τον κουλούρι δικαίως πάλι, το είδατε για ποιο λόγο τον έβγαλε. Μην τα βλέπουμε με ένα μάτι τα πράγματα. Δεν είπα εγώ ότι κακώς τον έβγαλε, είπα ότι έβγαλε μετά τον κουλούρι. Δεν θυμάμαι μια φάση σε όλο τον αγώνα. Μ' ακούτε? Ναι, βεβαίως. Γιατί νομίζω ότι κοντιέμαι. Όχι. Δεν θυμάμαι άλλη φάση στον αγώνα που να αδικήθηκε ο ΠΑΟΚ. Εμείς έχουμε παραπονά για αυτή τη μία αποβολή. Κανονικά έπρεπε ο ΠΑΟΚ να παίζει με 10 παίκτες από 30. Εντάξει, ο ΠΑΟΚ παραπονιέται και εσείς παραπονείστε. Λοιπόν, αφήστε το κομμάτι. Τι γίνεται με το τέλος του αγώνα? Τι γίνεται με τον Καντουρί? Τι γίνεται εκεί πέρα, όλο αυτό το πράγμα? Και είναι αυτή η εικόνα που βλέπω εγώ. Αφήστε με. Έναν άνθρωπο που. Ακούστε με. Μισό λεπτό, να ρωτάω. Είπα να ρωτάω και μετά να πω το πρόγραμμα. Λοιπόν, βλέπω. Νομίζω ότι να μην μιλάμε για πράγματα τα οποία τα έχουν δει όλοι. Την εικόνα τη δική μου ενέργεια κατά του. Ναι. Κατουρί την έχει δει 500 φορές. Τι έχει γίνει? Φαίνεται ότι ρίχνει ένα μπινελίκι ο Κατουρί. Και άλλα υπάρχουν. Τι γίνεται εκεί πέρα, για πείτε μας. Ακούστε. Γίνεται μια φάση, ο Κατουρί έπαιζε άλλη θέση. Σε μια στιγμή ο Λουτσέσκου του άλλαξε θέση και ήρθε και έπαιζε στην γραμμή επάνω μπροστά στον πάγκο μας. Ναι. Σε μια στιγμή, νομίζω στο 80 περίπου, έρχεται και κάνει ένα εγκληματικό φάουλ πάνω στο Ρέτζα. Δεν ξέρω αν το θυμάστε. Πάνω σε ποιον το κάνει, στον. Όχι στο Ρέτζα. Σε ένα παίχτη μας. Αν δείτε στο 80, γίνεται ένα πολύ άσχημο χτύπημα μπροστά στον πάγκο μας. Από τον Λεκαντουρί. Και σηκώνεται όλος ο πάγκος ίσως. Πώς αντιδρούν οι παίχτες όταν γίνει μπροστά σου? Όλοι. Γυρίζει ο Λεκαντουρί και ρίχνει όχι ένα, αλλά απίστευτα μπινελίκια. Και μάλιστα στα ιταλικά. Γιατί ξέρει ιταλικά από ό,τι κατάλαβα. Έλεγε στα ιταλικά πολύ άσχημα. Σε ποιον? Και όταν, σε ποιον? Ο Καντουρί. Σε εσάς? Σε όλους. Σε όλους. Ναι. Στον πάγκο, στον προπονητή, στον γιατρό, στον τίποτα. Χωρίς λόγο. Και μετά, χωρίς λόγο. Όχι, σηκώθηκαν όλοι επάνω. Την ώρα που έκανε το χτύπημα. Ενώ είναι μπροστά ο επόπτης, ενώ είναι μπροστά ο τέταρτος, όλοι αρχίζουν και διαμαρτύρονται από τον πάγκο. Εκτός από μένα που κάθομαι στη γωνία, ναι, ότι κοίταξε τι κάνει και τι λέει, γιατί κανονικά πρέπει να αποβληθεί. Αυτός ακούει αυτό που γίνεται και αρχίζει από εκείνη τη στιγμή μία διένεξη μεταξύ του πάγκου και του Καντουρί. Ναι. Να γίνεται χαμός. Ναι. Τελειώνει το παιχνίδι. Και ενώ όλοι φεύγανε, ο μοναδικός που δεν έφευγε και ήρθε κατευθείαν ενώ βρισκόταν αλλού, στον πάγκο, κατευθείαν, και αρχίζει να βρίζει χυδαία στα αγγλικά και στα ιταλικά, ναι, όλους. Ναι. Σηκώνομαι εγώ επάνω. Και του λέω, είμαι ο πρόεδρος, ηρέμησε. Και μου λέει στα αγγλικά, μην τα πούμε από το ραδιόφωνο, ναι, αυτά τα γνωστά που έχετε ακούσει. Ναι. Εκείνη τη στιγμή εγώ κακός αντέδρασα, αλλά δυστυχώς δεν μπορώ να αλλάξω. Μα ήταν απαράδεκτος ο τρόπος που αντέδρασα. Όταν κάποιος αυτά που σου λέει αφορούν εσένα, την ηθική σου και τη μάνα σου, ναι, εκεί δεν σκέφτεσαι ότι είσαι ο Κούγιας ο καλύτερος δικηγόρος, ούτε ότι είσαι ο πρόεδρος της Λάρισσας. Εκείνο είναι το λάθος μου και αυτό το λάθος βλέπετε ότι το έχουν αξιοποιήσει όλοι και προσπαθούν. Ναι, γιατί ήταν χοντρό, κύριε Κούγια, τώρα αυτό που κάνει. Δεν καταλαβαίνετε. Να σου πω κάτι. Ένας χουλιγκάνος το κάνει αυτό στην κερκίδα. Χουλιγκάνος. Εσύ τι είσαι, εκδότης? Όχι. Είσαι ιδιοκτήτης μου? Όχι. Τι είσαι, τίποτα δεν είσαι. Υπάλληλος είμαι. Είσαι ένας απλός άνθρωπος. Ναι. Έρχεται λοιπόν ένας άσχετος. Ναι. Που πας να τον ηρεμήσεις, ναι, και σου βρίζει χυδαία τη μάνα σου και εσένα. Ναι. Τι θα κάνεις? Κύριε αστυνόμε, συλλάβετε τον. Εγώ δεν μπορώ να το κάνω σε όλη μου τη ζωή. Γι' αυτό το λόγο και είχα πει ότι με ενοχλεί που η συμμετοχή μου στο ποδόσφαιρο, γιατί μπλέκομαι με αλήτες,
είτε είναι ποδοσφαιριστές, είτε είναι προπονητές. Γιατί τέτοιοι υπάρχουν, υπάρχουν και εξαιρετικά παιδιά. Από όλα έχει. Από όλα έχει μου δημιουργεί πρόβλημα στην εικόνα μου. Ναι. Αυτό είναι το πρόβλημα λοιπόν όλα. Από εκεί και πέρα. Και πώ σα ήρθε να αντιδράσετε έτσι, δηλαδή αυτό τώρα. Δεν μπορώ να αλλάξω, κύριε Ζαγορά. Ούτε και αύριο, εσχόλετε πολύ, θα σα το πω. Το ίδιο να γίνει αύριο, το ίδιο θα κάνω. Να καταλάβετε μια φορά, τόλμησε ο Μπέος να πει μέσα στο συμβούλιο, ο οποίος Μπέος είναι βουνό. Αυτή είναι η εικόνα του δηλαδή και είναι και η συμπεριφορά του. Κάτι το οποίο προσπάθησε να θίξει τη δουλειά μου, δηλαδή φώναζε, ήταν ένα συμβούλιο και ήταν ένας εκπρόσωπος του Ηλυσιακού, λεγόταν Ρήγας, και ήταν αντιδήμαρχος Ηλυσίων. Και στη Β' Εθνική, όταν ο Ολυμπιακός Βούλιο, είμαστε μαζί μάλλον συμβούλιο, ναι, και πρώτη και Β' Εθνική. Και κάναμε ένα κύριο συμβούλιο λίγο πριν γίνει η Super League. Και μίλαγε ο άνθρωπος και του λέει, άντε τελείων, έχουμε και δουλειά. Και γύρισε, του είπα και εγώ, εσύ Αχιλλέας, τι δουλειά κάνεις. Και μου λέει, ρε, άρχιζε η πινελίκια που έχεις υπερασπιστεί όλους τους δολοφόνους, που έχεις κάνει εκείνο. Και ξέρεις, και κινείται να δούμε. Μόνο και μόνο γιατί με έβρισε. Σηκώθηκα πάνω για να παίξεις σύλλο με τον Μπέο. Υπάρχει περίπτωση ποτέ να του ρίξεις σύλλο? Δύσκολα, ξέρω εγώ. Ποτέ, δύσκολα. Τώρα που αδυνάτησε μπορεί. Ποτέ δεν είναι, τι αδυνάτησε. Αφού οι άνθρωποι αυτοί άλλη δουλειά κάνουν στη ζωή τους. Λοιπόν, σου λέω, υπάρχει περίπτωση εσύ να τον δίνεις. Όμως εγώ ήρθα την πρώτη. Δεν ξέρω αν το καταλαβαίνεις. Δεν το καταλαβαίνω τώρα, εντάξει. Τώρα, εγώ συζητάτε με έναν άνθρωπο ο οποίος είναι δυστυχώς το μεγάλο του κουσούρι του, είναι ευέξαπτος. Λοιπόν, κάνετε αυτό που λέτε σήμερα, ότι ήταν λάθος αυτό που έκανα. Δεν καταλάβετε. Λάθος είναι σαν εικόνα. Ναι. Για το δικό μου σύστημα αξιών δεν είναι λάθος. Εάν πραγματικά ανεχόμουν να μου βρίζουν τη μάνα, οποιοδήποτε, να βρίζουν εμένα χειρά. Ναι, παιδί μου, αλλά εικόνα, είπατε ότι είναι λάθος τώρα, μην τα αλλάζετε. Χωρίς να κάνω κάτι, ακούστε με κάτι. Χωρίς να κάνετε λάθος, μην το απομονώνετε. Πώς να μην το απομονώνετε, αφού είναι το σημαντικό αυτό. Μα περίμενα μετά την ενέργεια αυτή, μετά το χαμό που έγινε, να ακούσω τη γνώμη του, να ακούσουμε μάλλον τη γνώμη του Κούγια. Ακούστε με λοιπόν, αν με αφήνετε λοιπόν να την ολοκληρώσω. Σας αφήνω, κύριε Κούγια, δεν σας αφήνω. Ναι, αλλά παρεμένετε στο κρίσιμο σημείο. Διαλέγετε τη φράση, την απομονώνετε γιατί αύριο. Δεν είναι το σημαντικό, είναι εκεί, η ουσία είναι εκεί. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Ως πρόεδρος, ως κορυφαίος ποινικολόγος, ως οτιδήποτε από αυτό που μια υποκριτική κοινωνία σου επιβάλλει να είσαι κομιλφό και να σέβεσαι τους γαλλικούς κανόνες της υποκριτικής και του φέρεστε, είναι λάθος. Ως Αλέξης Κούγιας, που ναι μεν έχει μια ξεχωριστή μόρφωση, μια ξεχωριστή γενικότερα επαγγελματική θέση, αλλά η συνήθειά του είναι το βράδυ να πηγαίνει στο καφενείο στην Πετρούπολη, ναι, και να ασχολείται με το ποδόσφαιρο και να συμπλέκεται και να περιπλέκεται με αυτούς τους αλυταράδες που σε προκαλούν, είναι σωστό. Εμένα και στο αλυταράδες καφενείο έχει σε όλους τους χώρους, κύριε Κούγια, και στο δικό μου χώρο και στο δικό σας το... Για όλους τους αλυταράδες. Και στα δικαστήρια έχει και δικηγόροι σε αλυταράδες και δημοσιογράφους παντού. Δεν σας υποδεικνύω. Λέω ότι υπάρχουν παντού. Με ρωτήσατε τι έγινε. Ναι. Και σας λέω. Το ίδιο θα έκανα και το ίδιο θα κάνω και στην επόμενη ζωή μου όσο ζήσω. Όποιος μου βρει στη μάνα μου και εμένα. Άρα δεν ήταν λάθος, τώρα μου λέτε άλλο γι' αυτό. Λάθος για το φέρεστε της θέσεως στην οποία έχω ως ιδιοκτήτης της Λάρισας. Εντάξει, άρα είναι λάθος γι' αυτό. Ναι, εντάξει, σαν άνθρωπος όμως. Ναι. Ό,τι και να γίνει το ίδιο. Εντάξει, τώρα εκεί είστε ο ιδιοκτήτης, εκεί είστε άνθρωπος του ποδοσφαίρου. Δεν είναι ένας που κατέβηκε από την κερκίδα και το κάνει. Ναι, αλλά και αυτός που το κάνει απέναντί σου, ναι, όταν έρχεται, θα πρέπει να σκέφτεται ότι το κάνει στον πρόεδρο της Λάρισας. Εκεί λοιπόν, σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου, ναι, τον συλλαμβάνουν. Εγώ από την άλλη μεριά θα μπορούσα να μην έχω τη διαφορά και να κάνω αυτό που κάνει και ο Σαββίδης, ο Μαρινάκης, ο Μελισανίδης. Τι? Να έχω 15 φουσκωτούς μαζί μου και μόλις κάποιος πάει να με βρίσκει να τρώει το ξύλο της αρκούδας. Που τρώνε όσοι βρίζουν αυτούς τους ανθρώπους. Εγώ όμως δεν μπορώ να έχω τέτοιο. Λοιπόν, εγώ πριν από αυτό το μάτς, σας άφησα να το πω έτσι, ήξερα πάρα πολύ καλά ότι οι σχέσεις σας με τον κύριο Σαββίδη ήταν κάτι παραπάνω από άριστες. Φιλοξενηθήκατε και στη σουίτα του. Εδώ βγήκατε, είπατε στην εκπομπή αυτή, είπατε σε μένα προσωπικά ότι έχω πάρα πολύ καλές σχέσεις με τον κύριο Σαββίδη. Συζητάμε. Μέχρι την ώρα εκείνη, ακούστε με κάτι, να καταλάβετε. Εγώ τον κύριο Σαββίδη τον γνώρισα τις δύο φορές που έχω έρθει στην Τούμπα. Τελευταία. Ναι. Ως ιδιοκτήτης της Λάρισας. Ναι. Φιλοξενήθηκα στη σουίτα του, συζητήσαμε διάφορα θέματα, ναι, και σε ένα στάδιο, και δεν θέλω να το σε ένα έχω, και σε ένα στάδιο, ναι, μου ζητήθηκε και να συνεργαστούμε και επαγγελματικά. Τι δηλαδή? Μεσολάβησε η ανάληψη από μένα, έχω την πρόσκληση να αναλάβω υποθέσεις.
Του κυρίου Σαββίδη, υποθέσεις που αφορούν στον ΠΑΟΚ ή άλλες υποθέσεις. Οτιδήποτε. Μάλιστα. Οτιδήποτε. Γενικώς, ως δικηγόρος δεν κάνω αθλητικό δίκαιο εγώ. Κάνω ποινικό δίκαιο, κάνω το γραφείο μου, έχει 20 δικηγόρους, κάνει όλους τους κλάδους του δικαίου, τους εξυπηρετούμε. Δεν είναι δηλαδή μόνο ωραία, το ποινικό δίκαιο που κάνουμε. Άρα, σας ζητήθηκε να συνεργαστείτε από τον κύριο Σαββίδη. Ωραία. Σε μια στιγμή ανέλαβα εγώ τον όμιλο παραπολιτικά, Μέγκα, Βήμα, Νέα, όλα αυτά που έχουν τώρα αγοραστεί από το Μαρινάκι. Ναι. Σταμάτησε το ενδιαφέρον το παγκοσμιωτικό. Η σχέση μας όμως παρέμενε και παρέμενε μέχρι την ώρα εκείνη του επεισοδίου με τον Κατουρί και μέχρι την ώρα που έκανε τη δήλωση στα μέσα μαζικής ενημέρωσης ότι χρειάζομαι ψυχίατρο Σαββίδης. Ναι. Εξαιρετική. Γιατί, αν έχετε δει, η μόνη ομάδα που στηρίζει συνεχώς τον ΠΑΟΚ στα συμβούλια της Super League, σε όποιο αίτημα είναι, είναι η ΑΕΛ. Η ομάδα που υπέδειξε με μονοτεπώνυμο ως εκπρόσωπο από την Super League στην ΕΠΟ, το Μάκη Γκαγκάτσι, με ονοματεπώνυμο μια εβδομάδα πριν. Ναι. Είναι η ΑΕΛ. Ναι. Η ομάδα που έχει υποστηρίξει οτιδήποτε αφορά ακόμη και την χορηγία της ερωτής και να μην δεχτούμε τις χορηγίες άλλων, είναι η ΑΕΛ και ο Κούγιας. Οτιδήποτε αφορά τη λειτουργία του ΠΑΟΚ χωρίς κανένα αντάλλαγμα. Ούτε δανεικό παίχτη ζήτησα, ούτε χρήματα ζήτησα, που κάποιοι άλλοι ιδιοκτήτες ομάδων έχουν ζητήσει κατά καιρούς, ούτε τίποτα να μου δώσει εμένα ο ΠΑΟΚ. Η σχέση μας ήταν ειλικρινής, έντιμη και ανεξάρτητη. Μέχρι την ώρα που τόλμησε ο Ιβάν Σαββίδης να αναρτήσει ή να κάνει τη δήλωση αυτή ότι ο Κούγιας χρειάζεται ψυχία. Μισό λεπτό, πριν πάμε εκεί. Μην φεύγετε τόσο γρήγορα. Η σχέση σας, είπατε, με τον κύριο Σαββίδη ήταν άριστη. Βρεθήκατε δύο φορές στην Τούπα, στη σουίτα του κτλ. Συζητούσατε και το ποδόσφαιρο, συζητούσατε και όλα. Μου είχε κάνει εντύπωση, μου είχατε πει εδώ πριν από κάποιους μήνες ότι είναι εξαιρετικός ο Σαββίδης και θα μακάρι να μπορούσα να συνεργαστώ μαζί του, να είμαστε μαζί κάπως έτσι, να κάνουμε και το ποδόσφαιρο σαν επιχειρηματίας και αυτά. Έτσι. Δεν άλλαξε τίποτα. Το συμβούλιο κάνουμε μαζί με τον ΠΑΟΚ τα πάντα. Τα πάντα. Οτιδήποτε υπάρχει θετικό και μπορούμε να το προάγουμε, το κάνουμε μαζί με τον ΠΑΟΚ. Η Λάρισα και ο ΠΑΟΚ μαζί. Μπορείτε να καλέσετε σε μια συνέντευξη τον κύριο Γκαγκάτση, που είναι εκπρόσωπο. Ναι. Από εκεί και πέρα, όλα δεν μπορεί να χαλάνε. Να σας πω και στον αγώνα. Δώσαμε, ενώ μας χρειάζεται ονοματεπώνυμα για να με τους νέους νόμους κοντονεί για το ποιους φιλοξενούμε, δώσαμε τρεις σουίτες. Και φιλοξενήθηκαν 45 άτομα, ενώ πρέπει να έρθουν μόνο 30, χωρίς ονοματεπώνυμο. Γιατί είναι σχέση μας τέτοια. Και εγώ το ίδιο θα έκανε και ο κύριος Σαββίδης, αν ήθελα εγώ να φέρω 45 άτομα. Σας ζήτησε ο ΠΑΟΚ, δηλαδή 45 άτομα φιλοξενηθούν στην. Και μπήκανε 45 άτομα σε τρεις σουίτες. Στο γήπεδο προχθές. Προχθές. Ναι. Σας το λέω ευθέως. Ναι. Δεν το λέω εγώ. Είχαμε και πρόβλημα με την αστυνομία και είπα το παίρνω πάνω μου. Μιλήσατε πριν τον αγώνα με τον κύριο Σαββίδη εσείς. Όχι βέβαια, δεν χρειάζεται να μιλήσουμε. Δεν χρειάζεται. Γιατί ρώτησα το Μάκη αν θα έρθει, μου λέει νομίζω δεν μπορεί να έρθει, έχει κάποιο πρόβλημα. Εν πάση περιπτώσει, εκείνο λέω ας έρθετε όποιοι θέλετε. Και 100 να θέλανε να φιλοξενήσουμε, θα φιλοξενήσουμε 100. Ναι. Και την ωραία, έγινε αυτή η επικοινωνία. Μέχρι την ώρα που ο κύριος Σαββίδης τόλμησε, για έναν άνθρωπο σαν και εμένα, το τονίζω, τόλμησε, να πει ότι χρειάζομαι ψυχίατρο, από εκεί πέρα καταργούνται όλα. Και από να σας πω και κάτι άλλο. Αυτό δεν σημαίνει ότι οτιδήποτε. Εντάξει, μπορεί να το. Γιατί δεν το θεωρήσατε μια κακιά στιγμή έτσι, ας πούμε, είναι και πολύ κακό πράγμα. Εντάξει, και εσείς κάνατε πολύ κακό όμως μέσα στον αγωνιστικό χώρο, αλλά ήσασταν άνθρωπος εκείνη την ώρα. Υπάρχει μια διαφορά. Πώς. Δεν τόλμησα. Ήταν ανθρώπινο, λέτε, αυτό που έκανε. Άσε τον πρόεδρο στην άκρη, μου είπατε. Και κράτα τον άνθρωπο. Ένα λεπτό, κύριε Ζαγούρα. Εγώ δεν έκανα προσωπική επίθεση από λάθος στον κύριο Σαββίδη και αντέδρασε σαν άνθρωπο. Εγώ αντέδρασα σε ένα λιταρά που μα κάνατε στον παίχτη του. Κάνατε στον παίχτη του. Δηλαδή, ακούστε ένα κάτι. Μα τον υπερασπίστηκε τον υπάλληλό του. Δεν καταλάβετε κάτι. Εδώ και πάλι. Εάν ο γενικός αρχηγός του ΠΑΟΚ έβριζε ένα παίχτη της ΑΕΛ, θα έλεγα ότι ο Σαββίδης χρειάζεται ψυχιάτρο. Που γίνεται κάθε μέρα. Μα το σύντατο τώρα του και το πέσε έναν άνθρωπο σαν και εμένα που έχουμε καθίσει στο ίδιο τραπέζι. Έχουμε μιλήσει για πολύ ευαίσθητα θέματα. Γνωρίζει τι άνθρωπος είναι. Γνωρίζει ότι είμαι ανεξάρτητος και δεν καταλαβαίνω και τίποτα. Γνωρίζει ότι δεν μπορούσα να πάω στον Πειραιά 10 χρόνια. Γιατί μου σκάγαν τα λάστιχα των αυτοκινήτων μου. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Όταν έχεις έναν άνθρωπο εναντί σου και είσαι μια ξεχωριστή προσωπικότητα, ο άνθρωπος αυτός φαίνεται ότι είναι μια ξεχωριστή προσωπικότητα. Στο επιχειρήν, σε οτιδήποτε άλλο. Ναι. Δεν μπορεί να μην τον αξιολογεί σωστά. Και να μην περιμένεις όταν πεις ότι αυτός χρειάζεται ψυχίατρο. Γιατί αντέδρασε σαν άντρας απέναντι σε έναν άντρα.
που του βρίσκε τη μάνα του και τον έβρισε και φαίνεται ότι βρίζει. Και του λες ότι χρειάζεται ψυχίατρο. Αντί να βουτήξει αυτόν τον αλυταράκι. Γιατί δεν μιλήσατε εσείς μαζί του, δεν επικοινωνήσατε εσείς μαζί του. Δεν πρόλαβα να μιλήσω, κύριε Ζαγόρα. Σε πέντε λεπτά είχε ανεβάσει τη δήλωση. Δεν ήταν σε πέντε λεπτά, κύριε Κούγια. Εντάξει, δεν ήταν σε πέντε λεπτά. Εγώ μετά το μάτς. Έμεινα μισή ώρα στο γήπεδο. Το μάτς τελείωσε 10 και κάτι, έτσι δεν είναι. 10 και τέταρτο. Εντεκάμιση, 12 παρά. Ωραία, σε μία ώρα το πέρα. Σε μία ώρα, δηλαδή εσείς που έχετε τόσο καλή σχέση. Δεν μπορούσε να με πάρει ένα τηλέφωνο πριν κάνει τη δήλωση. Αν πει ρε Αλέξη, τι έγινε. Γιατί έπρεπε να σκεπάσουμε το κακό αποτέλεσμα για τον ΠΑΟ, ναι, την κακή εμφάνιση του ΠΑΟ, ναι, με αυτήν την όλη εκμετάλλευση μια στιγμή η οποία δεν ήταν αιτιολόγητη δική μου. Με το Χρυσόστομο, με το Μάκη του Γκαγκάτση μιλήσετε καθόλου. Μετά το, ποτέ μετά δεν πήρε κανείς ποτέ. Κανείς. Ήταν εκεί ο Γκαγκάτσης. Δεν τον είδα. Δεν τον είδα. Στον πάγκο. Ποιος ήταν επίσημος του ΠΑΟ εκεί. Ήταν 46 άτομα. Ναι. Μας είπαν ότι είναι ο γιος του κ. Σαββίδη. Έμαθα εκ των υστέρων ότι είναι ο Νίκος Σαββίδης εκεί. Δεν είχε ότι είναι ο Γιώργος. Εγώ δεν είχα. Και να σας πω και σε μια στιγμή... Ήταν ο Νίκος τελικά, όχι ο Γιώργος που είπατε. Δεν γνωρίζω. Εμένα η πληροφορία, οι οπαδοί μας πήγαν και θέλαν να κάνουν και μήνυση και τους κράτησα. Ναι. Γιατί έγινε ένα τεράστιο επεισόδιο. Πριν την ώρα που μπήκαν οι ομάδες στο γήπεδο, ναι, έγινε ένα τεράστιο επεισόδιο. Τους πετάγανε καφέδες από πάνω από εκεί που τους φιλοξενούσαμε και λέγανε και γαλλικά. Και αυτοί οι οπαδοί μας λέγανε ότι το έκανε ο Γιώργος Σαββίδη. Τι, χωρίς λόγο δηλαδή. Κύριε Κούγια, δεν ακούτε μόνο δικού σας. Τώρα χωρίς λόγο δηλαδή κάνουν επεισόδια αυτοί, πετούσαν καφέδες αυτοί του ΠΑΟΚ τώρα. Χωρίς λόγο έτσι ξαφνικά είπαν. Είναι 40 άτομα μέσα σε 5.000 και πετούσανε αυτοί. Αυτά τα ξέρετε, κύριε Κούγια, μην τα λέτε. Πιθανότατα θα τους προκάλεσαν κάποιοι οπαδοί μας. Θα αντέδρασαν αυτοί. Αλλά ελάτε και τώρα και να δείτε τι ωραία που τα δικαιολογείτε. Είναι δυνατόν να είσαι επίσημος του ΠΑΟΚ και να τα βάζεις με τους οπαδούς σε ένα γήπεδο εκτός έδρας. Ενώ εγώ πρέπει να σέβομαι κάθε στιγμή τον οποιονδήποτε. Εδώ είναι τα πράγματα αντίστροφα. Δηλαδή έχουν διαφορετική ανάγνωση τα πράγματα όταν τα δεις αντικειμενικά. Εν πάση περιπτώσει, επειδή ήδη μιλάμε μία ώρα, αν δεν κάνω λάθος, και επειδή πραγματικά δεν μιλάμε μία ώρα. Δεν μιλάμε μία ώρα. Δεν μιλάμε μία ώρα, ούτε μισή δεν μιλάμε. Όχι, όχι, τέσσερις παραπέντε. Λοιπόν, θέλω να μου πείτε μετά από αυτό το σκηνικό, όλο το άσχημο, όλο αυτό το γεγονός και οι αντιδράσεις, οι δικές σας, οι αντιδράσεις του κ. Σαββίδη, οι αντιδράσεις. Τώρα, αυτή τη στιγμή, πού βρισκόμαστε. Γιατί δεν είναι λογικά πράγματα αυτά που γίνονται. Από ό,τι καταλαβαίνω, ναι, εγώ θα πω μόνο το εξής. Είναι κρίμα για έναν ποδοσφαιριστή και για μια ισοπαλία να χαλάει ο κ. Σαββίδης σχέσεις με μένα. Δεν είναι με ό,τι σημαίνει η δική μου προσωπικότητα στην ελληνική κοινωνία και στο ποδόσφαιρο. Δεν θα βρει πολλούς σαν και εμένα ούτε στο ποδόσφαιρο ούτε στην ελληνική κοινωνία. Έχω καταλάβει ότι είναι άνθρωπος που δεν του χρειάζεται αυλή. Από εκείνο το διάστημα και μετά δεν ξαναμιλεί. Από εκείνη την ημέρα. Άνθρωποι ανιδιοτελείς που είναι ανεξάρτητοι έχουν τα ίδια πάθη που έχει και αυτός. Με το ποδόσφαιρο εννοώ. Έχουν καταφέρει στη ζωή τους με τρόπο όχι εύκολο. Υπό το μηδέν ήμουν και εγώ, υπό το μηδέν από το ξέρω ήταν και αυτός. Να διακριθούν, να κατακτήσουν θέσεις, να έχουν άποψη, να έχουν επωνυμία, να έχουν χρήματα. Και συγχρόνως να έχουν και διάθεση προσφοράς, γιατί εμείς που ασχολούμαι με το ποδόσφαιρο, ναι, κάνουμε τους οπαδούς μας ή και γενικότερα και τους οπαδούς όλων των ομάδων ευτυχισμένους. Από εμάς συντηρείται η κοινωνική εκδήλωση ποδόσφαιρο. Αν λοιπόν καταλάβει και αυτός ότι δεν είναι καλό, εγώ προσωπικά, παρά το ότι είμαι εγώ μεγάλος στιγμένος, ναι, δεν μ' αρέσει τα παιδιά μου που το είδανε. Έχω ένα γιο που είναι πρόεδρος του Κολεγίου Αθηνών. Δεν μ' αρέσει να βλέπουν ότι ο Σαββίδης, ότι ο πατέρας τους χρειάζεται ψυχίατρο. Και να με κάνει και εμένα να αντιδρώ. Και να... Καλά, κύριε Κούγια, τώρα έχετε ακούσει τώρα. Από εκεί πέρα πράγματα. Αλέξη, σε παρακαλώ. Μισό λεπτό, Αλέξη, επίτρεψε μου. Λοιπόν, έχεις ακούσει τόσα όλα αυτά τα χρόνια και τώρα μου λες ότι σε πείραξε η αντίδραση ενός ποδοσφαιριστή. Μισό λεπτό, ρε Αλέξη, άσε να το πω. Μα άσε να το πω. Όχι, θέλω να σου το πω. Φιλικά, σαν να μην είμαστε στο ραδιόφωνο τώρα, γι' αυτό σου μίλησα στον ελληνικό. Δεν έχεις δει πως έχω αντιδράσει κατά του Μαρινάκη, κατά του Μπέου, κατά του Τσακογιάννη. Μα ξέρω πως αντιδράς. Λοιπόν, μα και ξέρω καλά, ότι είσαι... Τι μου λες, δεν θα με αφήσεις να το πω όμως. Κάνεις το ίδιο λάθος που ζήτησες από μένα να μην το κάνω. Άσε μου να το πω αυτό που θέλω. Ναι. Λοιπόν, ξέρετε τι μου φαίνεται περίεργο, λοιπόν, κύριε Κούγια, να επιστρέψω στην κανονική ροή. Ότι δεν μπορώ να συλλάβω εγώ ότι ενοχλήθηκε ο Αλέξης Κούγιας που έχει περάσει τόσα, ρε παιδί μου, στις ομάδες και στην μπάλα που έχει παίξει, που έχει κάνει, που έχει ράνει, από τον Πινελίκη ενός ποδοσφαιριστή κάποια στιγμή συνένδοση στο αγώνα. Δεν είναι εκεί η στιγμή. Άλλο πράγμα είναι. Πώς είναι άλλο πράγμα. Όλο το κακό από εκεί γίνεται.
Μα τι λες τώρα, με έχεις δει εμένα πως αντιδρώ, όταν δεν με, εσύ δεν έχεις παρακολουθήσει τη διαδρομή μου, είτε ως ποδοσφαιριστής. Έχω ως ποδοσφαιριστής όχι, αλλά έχω παρακολουθήσει, ως παράγοντας, ως νομικός. Άκουσε με κάτι. Από τα 15 μου χρόνια παίζω ποδόσφαιρο. Συγχρόνως ήμουν αριστούχος ποδοσφαιριστής και αριστούχος φοιτητής. Τα ξέρω αυτά. Μέχρι τα 42 που σταμάτησα, έχω αποβληθεί 22 φορές από διαιτητές. Ωραία. Άρα γιατί δεν το δικαιολόγησες το Καντουρί. Δεν το δικαιολογώ, γιατί άλλο, γι' αυτό αποβάλλομαι. Έτσι δεν θα είχα αποβληθεί ποτέ. Ούτε το διαιτητή δικαιολογώ, ούτε τον αντίπαλο που με βρίζει. Όταν ο αντίπαλος με βρίζει, με χτυπήσει, θα το κάνω και εγώ το ίδιο. Έτσι, ωραία, και εγώ το κάνω αυτό. Εντάξει, okay. Τώρα θα μου κάνει, κύριε Ζαγορά. Δεν κάνω τέτοιο, συζήτηση κάνουμε. Αν αρχίσουμε και κάνουμε τώρα μαθήματα ηθική και δεν κάνω μάθημα ηθική, συζητάω. Συζητάω. Για να το ξεκαθαρίσουμε. Εγώ στο ποδόσφαιρο, είτε ω ποδοσφαιριστή, είτε ως παράγοντας. Δεν κόλωσα ποτέ πουθενά. Είτε η ομάδα μου έπαιζε στο γήπεδό της, είτε εκτός έδρας. Εάν κάνεις μία έρευνα για το τι έχω κάνει ως ποδοσφαιριστής, τι έχω κάνει ως παράγοντας. Το θέμα μου δεν είναι αυτό όμως, εγώ τα καταλαβαίνω αυτά. Το θέμα μου είναι αυτή η κόντρα που ξεκίνησε. Είμαι με τον Ηρακλή, αγοριμάξε με κάτι για να το βάλεις καλά στο μυαλό σου. Το ίδιο θα ξανακάνω πάντα. Και το ίδιο κάνω κάθε μέρα. Ακόμη και ο παδός της Έλληνα είναι. Δεν το καταλαβαίνω. Το καταλαβαίνω. Το με το Σαββίδι, γιατί γίνεται η ιστορία. Αφού τα έχετε καλά, για ποιο λόγο, επειδή σου είπα αυτό το πράγμα. Δηλαδή, εσύ είχες εσύ λοιπόν την άποψη ότι επειδή ο Σαββίδης είπε, το είπε έτσι πάνω στο. Ίσως τον ενημέρωσαν λάθος. Ναι. Ήταν στενοχωρημένος για το αποτέλεσμα. Ναι. Ότι ο Κούγιας χρειάζεται ψυχίατρο. Ναι. Εγώ έπρεπε να μην αντιδράσω. Αλέξη, είναι το πιο light που έχεις ακούσει όλα αυτά τα χρόνια. Κάνει λοιπόν τώρα. Να σε εξηγήσω λοιπόν. Τώρα θα ακούσεις πολύ προσεκτικά. Εάν αυτό το έλεγε ένας οποιοδήποτε, χωρίς ονοματεπώνυμο, χωρίς να είναι κάποιος άνθρωπος που εκτιμώ και που μέχρι εκείνη τη στιγμή είχα άριστες σχέσεις μαζί του και είχα τέτοια επαφή μαζί του και είχαμε συζητήσει και ευαίσθητα θέματα, δεν θα αντιδρούσα. Ναι. Επειδή το είπε ο Σαββίδης, ναι, τον οποίον μέχρι εκείνη τη στιγμή και ελπίζω στο μέλλον να με κάνει να αλλάξω γνώμη. Ναι. Εκτιμούσα απεριόριστα, ναι, και έπαιρνα θέση υπέρ του. Όταν αυτός πολεμιόταν από κόμματα, από προέδρους ομάδων, από κυκλώματα, από οτιδήποτε, με πείραξε πάρα πολύ. Αυτό να το συνειδητοποιήσεις. Ναι, ωραία. Είναι εντελώς διαφορετικό. Το καταλαβαίνω. Αλλά από τη στιγμή που έχεις μιλήσει με έναν άνθρωπο. Είναι σαν σε όλη σου τη ζωή ή σε ένα χρονικό διάστημα να μπαίνεις μπροστά, να παίρνεις θέσεις για έναν άνθρωπο που δεν του ζήτησε ούτε ένα νερό. Εκτός από ένα νερό στο σπίτι του και στο γραφείο του δεν έχω πάρει τίποτα άλλο. Εκτός από μια φιλοξενία στη σουίτα του δεν έχω πάρει τίποτα άλλο. Και που την αξίζω. Γιατί έχω δει και στη σουίτα του ανθρώπους που δεν αξίζουν να φιλοξενούνται εκεί. Δηλαδή. Αλλά ξεκάθαρα στα άλλα πράγματα. Πολιτικούς και οτιδήποτε άλλο. Ναι. Ναι. Προσωπικά εγώ δεν θα τους φιλοξενούσα. Γιατί δεν σκέφτεσαι, μάλλον δεν λες. Άκουσε να τελειώσω τη τοποθέτησή μου, γιατί έχει σημασία. Okay. Αφού την καταγράφεις στην εκπομπή, ναι, και θα ανέβει παντού. Γιατί είναι αύριο θα ανέβει, ναι. Ναι, για πες. Επειδή έγινε η δήλωση από το Σαββίδι, η αντίδρασή μου είχε την οξύτητα την οποία είχε. Γιατί μέχρι εκείνη τη στιγμή έχω δώσει μόνο στο Σαββίδι, δεν έχω πάρει τίποτα. Εκτός από μια φωτογραφία μαζί του. Με ό,τι σημαίνει αυτό. Γιατί και η φωτογραφία μαζί του για μένα δημιούργησε αρνητικά. Γιατί όσοι μισούν το Σαββίδι και όπως μισούν τους ξεχωριστούς ανθρώπους που έρχονται σε μια κοινωνία και ειδικά όταν κάποιος έρθει ένα τελευταίο χρονικό διάστημα και αλλάζει την εικόνα, την ζωή μιας πόλης, τη ζωή μιας ομάδος, τη ζωή μιας κοινωνικής εκδήλωσης, αποκτά αυτομάτως εχθρούς. Σίγουρα, δεδομένο. Ναι, okay. Εγώ λοιπόν αυτόν τον άνθρωπο που το έκανε, τον εκτιμούσα. Δεν περίμενα ποτέ αυτός ο άνθρωπος που εκτιμούσα και που με έχει γνωρίσει τι άνθρωπος είμαι, επειδή είμαι παλικάρι, να κάνει αυτό που κάνουν στα παλικάρια, ναι, οι φασίστες. Αφού είναι λοιπόν παλικάρι. Άσε με να τελειώσω. Αφού λοιπόν ξέρει ότι εγώ είμαι παλικάρι, δεν μπορεί το παλικάρι, όπως έλεγε στο τραγούδι του Χατζής, ήταν τρελός, ήταν παλικάρι και δεν ήταν τρελός. Δεν μπορεί το παλικάρι να το κάνεις τρελό επειδή είναι παλικάρι. Και δεν μπορεί να το λες εσύ που αυτό το παλικάρι έχει μπει και έχει πει πράγματα για σένα όταν όλοι θέλουν να σε βγάλουν οτιδήποτε θέλουν να σε βγάλουν και αυτοί είναι υπονοούμενα για το πώς έχεις βγάλει τα λεφτά σου. Και εσύ λες ότι είναι ένας άνθρωπος που τον γνώρισα, που έχει καλές προθέσεις ή και οτιδήποτε άλλο και θα βοηθήσει το ποδόσφαιρο και τον στηρίζεις και με τις πράξεις σου κάθε μέρα χωρίς να παίρνεις τίποτα. Με ενόχλησε η ενέργεια του Σαββίδη. Και επειδή είμαι ο Κούγιας, δεν υπολογίζω τίποτα όταν ο άλλος με ενοχλεί και τον εκτιμώ.
μέχρι εκείνη τη στιγμή. Το ίδιο έχω αντιδράσει με τον πατέρα, το ίδιο έχω αντιδράσει με τον Μαρινάκη, το ίδιο έχω αντιδράσει με τον Μελισανίδη, το ίδιο έχω αντιδράσει με τον Πρωθυπουργό της χώρας και με οποιονδήποτε άνθρωπο ο οποίος δεν εκτιμάει τη διαδρομή μου και ότι είμαι ένας ιδιωτελής άνθρωπος. Και το κλείνουμε εδώ. Ευχαριστώ πολύ. Περίμενε, όχι μην κλείσεις. Δεν, δεν είναι ωραίο τώρα αυτό να κλείσεις. Ένα πράγμα ακόμα να σου πω.